Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε είναι Παρασκευή, 1η Μάρτη, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Artisan Thrakis. Να περάσουμε λοιπόν στην πρώτη είδηση της ημέρας, η οποία σχετίζεται με την μεγάλη κινητοποίηση που υπάρχει σχετικά με το ζήτημα του χρυσού. Ήδη την Δευτέρα, στη 1 το μεσημέρι, στην Αλεξανδρούπολη, στο Πέραμα, θα πρέπει σήμερα τη συνδρομή, την τοποθέτηση, την άποψη του Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πρασίνων, του κυρίου Νίκου Χρυσόγυλου, που με αφορμή την συνεδρίαση των παρακτήων των περιφερειών, των παρακτήων χωρών, βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη, εκεί που είναι. Που ήταν σήμερα από το πρωί και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Στυλιανίδης, σε συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Μέσω Skype, λοιπόν, επιχειρούμε ευθύς αμέσως να συνδεθούμε με τον κύριο Χρυσόγελο. Κύριε Χρυσόγελο, να σας καλησπερίσουμε μέσω Skype στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Thrakis. Είναι χαρά μας που σας φιλοξενούμε και με αυτόν τον τρόπο. Και νομίζω ότι είναι και ένας πολύ ωραίος τρόπος για να φιλοξενούμε τις απόψεις σας και από το Ευρωκοινοβούλιο. Είστε στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή τη συνεδρίαση των θαλάσσιων περιοχών. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνεδρίαση. Σηματοδοτήθηκε και από υψηλόβαθμα υπουργικά στελέχη τόσο της χώρας μας όσο και της Γαλλίας. Δώστε μας έτσι ένα πλαίσιο αυτής της συνάντησης και όσων διεμήφθησαν. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των περιφερειών, ιδιαίτερα αυτών των περιφερειών που είναι θαλάσσιες και παράκτιες και νησιωτικές φυσικά. Αυτή η συνδιάσκεψη των παράκτιων θαλάσσιων περιφερειών της Ευρώπης έχει συμμετέχοντες γύρω στους 250 φορείς περιφερειών. Και αυτό κάνει πολύ ενδιαφέρουσα αυτή τη συνεργασία, γιατί και τα θέματα τα οποία συζητιούνται έχουν να κάνουν με τα προβλήματα, αν θέλετε, και με τις στρατηγικές, όπως είναι οι μεταφορές, όπως είναι τα θέματα της ενέργειας, όπως είναι η πολιτική συνοχής. Βέβαια και για μένα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είμαι ένας από τους αντιπρόεδρους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, ασχολούμαι πολύ με τα θέματα των πολιτικών συνοχής, αλλά και με τα θέματα των θαλάσσιων μεταφορών, τα θέματα της ενέργειας, υγείων και πώς συνδυάζονται αυτά, και γενικότερα για την περιφερειακή πολιτική. Νομίζω ότι σαν κοινωνία, σαν ελληνική κοινωνία, χρειαζόμαστε πολύ την συνεργασία, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ανταλλαγή εμπειριών, έτσι ώστε να περάσουμε σε ένα επίπεδο καλύτερου σχεδιασμού των περιφερειακών πολιτικών και να βρούμε και λύσεις για προβλήματα τα οποία έχουν και άλλες περιφέρειες και μέσα από τη συνεργασία μπορούμε να τα λύσουμε. Ποιες είναι οι κοινέ διαδρομές, οι κοινοί τόποι των χωρών, των περιφερειών, συγγνώμη, που συμμετείχαν σε αυτή την σε αυτή τη σύσκεψη και ίσως να έχουν και ένα ενδιαφέρον να πληροφορηθούν οι τηλεθεατές μας? Κοιτάξτε, καταρχήν νομίζω ότι οι περιφέρειες, επειδή είναι πιο κοντά στους πολίτες, καταλαβαίνουν ότι οι πολιτικές αυτές που εφαρμόζονται σήμερα και επικεντρώνουν πάρα πολύ στη λιτότητα, δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά επιβαρύνουν την κατάσταση και δημιουργούν πολλά προβλήματα και στην κοινωνική συνοχή και στο μοντέλο της οικονομίας και δημιουργούν και ανεργία. Μέσα από τις προτάσεις που συζητάνε αυτές οι περιφέρειες υπάρχουν λύσεις. Για παράδειγμα, ένα από τα θέματα τα οποία συζητιέται είναι οι βιώσιμες μεταφορές και οι συνδέσεις εκτοπλοϊκές, οι συνδέσεις μεταξύ των περιοχών και πώς οι περιφέρειες μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά και η δικιά μας ομάδα και εγώ προσωπικά, έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία με όλους τους φορείς, γιατί πράγματι όταν λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις, αυτές πρέπει να γίνονται με ένα συμμετοχικό τρόπο. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να φασίζει μόνος του, ακόμα και στο Κοινοβούλιο, αλλά θα πρέπει να έχει γνώση των προτάσεων, των απόψεων, των περιφερειών, των φορέων, των κοινωνικών, των επαγγελματικών. Μετά θα γίνει συζήτηση στις διάφορες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είτε αυτή αφορά είτε η επιτροπή που ασχολείται με την περιφερειακή ανάπτυξη, είτε η επιτροπή που μπορεί να ασχολείται με την απασχόληση, με τις μεταφορές. Υπάρχουν 22 επιτροπές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα γίνουν και ψηφοφορίες, θα γίνει η διαβούλευση μεταξύ των πολιτικών ομάδων, θα γίνουν ψηφοφορίες και στο τέλος θα πάμε σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια, που θα είναι το επιστέγασμα όλης αυτής της συμμετοχικής διαδικασίας. Αυτό λοιπόν. Αυτό το μοντέλο πρέπει και στη χώρα μας να το εφαρμόσουμε, ώστε να λαμβάνονται πιο ισορροπημένες και πιο σωστές πολιτικές αποφάσεις. Από την άλλη μεριά, σε αυτό το μοντέλο υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος για αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών. Οι διάφοροι φορείς, οι οποίοι και καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις, τις δικές τους αποχρώσεις, και όλη αυτή η σύνδεση βοηθάει να βγαίνουν καλύτερες πολιτικές αποφάσεις. Μάλιστα. Φυσικά υπάρχουν πολιτικές
αντιπαραθέσεις, γιατί γι' αυτό υπάρχουν πολιτικά κόμματα διαφορετικά, γιατί προτείνουν διαφορετικές λύσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε ένα συνεχή πόλεμο μεταξύ μας, αλλά θα πρέπει να τεκμηριώνουμε τις πολιτικές μας απόψεις, να προσπαθούμε να βρούμε ποια είναι σημεία τα οποία είναι κοινά, και βέβαια στα άλλα οι ψηφορίες λύνουν ποια είναι η πλειοψηφούσα άποψη. Τώρα, πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον τοπικό, τελείται σε γνώση, είναι συγκεκριμένες οι θέσεις οι οποίες διατυπώνονται από καιρούς καιρών, αλλά δεν διαφοροποιούνται από τις αρχικές σας τοποθετήσεις, σχετίζεται με το χρυσό. Και από ό,τι γνωρίζω πρόσφατα, πολύ πρόσφατα χρονικά, είχατε και μία σχετική συνάντηση στο περιθώριο αυτής της διάσκεψης με την Διανομαρχιακή Επιτροπή κατά της Μεταλλουργίας Χρυσού. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να δούμε τις απόψεις σας με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που σχετίζονται αφενός με την θέση, τοποθέτηση και άποψη που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ότι πρόκειται να δώσει το πράσινο φως προφανώς μέσα σε 10 μέρες, ήδη από την προηγούμενη Δευτέρα δρομολογούμενες οι εξελίξεις για το θέμα του χρυσού και της εταιρείας που δραστηριοποιείται στο πέρασμα του Εύρου, και αφετέρου της μεγάλης κινητοποίησης που ήδη δρομολογείται και θα υλοποιηθεί την Δευτέρα το μεσημέρι στη Μία στην Αλεξανδρούπολη. Πράγματι και στην Διανομαρχιακή Επιτροπή των κινήσεων πολιτών για το θέμα του χρυσού και στον Δήμαρχο και στον Περιφερειάρχη, με τους οποίους είχα συζητήσεις και για αυτά τα θέματα, έχω εκφράσει την πλήρη υποστήριξη και την προσωπική μου και των οικολόγων πράσινων στα θέματα της κινητοποίησης των πολιτών εναντίον των σχεδίων για εξόρυξη χρυσού και εδώ στην περιοχή αλλά και στις άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Νομίζω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και αφορά και την Ευρώπη, γιατί μιλάμε για μια σειρά θεμάτων που δημιουργούν πολιτικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Το έχουμε θέσει πολλές φορές, δεν είναι οποιαδήποτε επένδυση το χρυσό, συνδέεται με τη χρήση κυανίου, αλλά και γενικώς ο τρόπος που έχει μεθοδευτεί όλη αυτή η υπόθεση είναι πραγματικά ένα πολιτικό σκάνδαλο. Θα έλεγα μια έκθεση, όπως παραχωρήθηκε στην Χαλκιδική, 300.000 στρεμάτων με ένα αντίτιμο της τάξης των 11 εκατομμυρίων, ο ένας οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να καταλάβει ότι αυτό αποτελεί πράγματι ένα οικονομικό σκάνδαλο. Τόσο μεγάλες εκτάσεις που είναι μάλιστα και δασικές δεν μπορούν να παραχωρούνται με ένα ευτελιστικό τίμημα. Δεύτερο, οι μεταλλευτικές εταιρείες και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες δυστυχώς δεν είναι υποχρεωμένες να δώσουν μεταλλευτικά δικαιώματα. Δηλαδή δεν αφήνουν τίποτα στις τοπικές κοινωνίες. Το ξέρετε πολύ καλά. Άρα όλη αυτή η φιλολογία ότι θα ωφεληθούν οι τοπικές κοινωνίες είναι ψεύτικη. Είναι ακριβώς για να προωθήσει τα συμφέροντα των εταιριών. Και βέβαια υπάρχουν τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα και το γεγονός ότι μια τέτοια επένδυση δεν μπορεί να είναι συμπληρωματική σε ένα διαφορετικό μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι ανταγωνιστική, ανταγωνίζεται, καταστρέφει δηλαδή το μοντέλο ανάπτυξης που μπορεί να ακολουθήσει μια περιοχή. Αυτό που λέμε εμείς και ως πράσινοι, αλλά νομίζω και πολύ οργανωμένα και σωστά οι κινήσεις πολιτών και οι φορείς της περιοχής και στις άλλες περιοχές, είναι ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, βιώσιμης το λέμε εμείς, το οποίο θα είναι συμβατό με την κοινωνική συνοχή, δηλαδή το αφέλει να είναι στην κοινωνία, θα δημιουργεί θέσεις εργασίας και θα προστατεύει το περιβάλλον. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό τονίζεται σε όλες τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές πολιτικές, όταν μιλάμε για πράσινη οικονομία, όταν μιλάμε για θέσεις εργασίας, αυτούς τονείς. Αυτό μπορεί να υποστηριχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο, 2014-2020, με προτάσεις τεκμηριωμένες και συστηματικές από τους τοπικούς φορείς. Εδώ άρα λοιπόν έχουμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να δεσμευτεί η τοπική κοινωνία σε ένα σχέδιο το οποίο είναι καταστροφικό από άψη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική. Εδώ έχουμε όμως, κύριε Χρυσόγερε, το εξής παράδοξο, κύριε Ευρωβουλευτά. Να μην ερωτώνται οι τοπικές κοινωνίες για τις διαθέσεις, τις προθέσεις της κυβέρνησης, και μάλιστα το επιχείρημα το οποίο, κατά την άποψή μου, ψευδεπίγραφα προβάλλεται, είναι ότι η χώρα μας έχει ανάγκη από ανάπτυξη. Και αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πρωτοβουλειών που έρχονται από ξένες χώρες και για την χώρα μας και για την περιοχή μας. Ναι, γι' αυτό πολλές φορές θα έχετε ακούσει και στις δικές μου συνεντεύξεις και σε δελτία τύπου ότι επικρίνω αυτή τη λογική που μας επιστρέφει στην δεκαετία του 50 και του 60. Και στη σημερινή και στη χθεσινή συνάντηση στα πλαίσια της διεθνούς αυτής συνάντησης των περιφερειών υπήρχε μια μόνιμη συζήτηση ότι οι περιφέρειες πρέπει να συνδιαμορφώσουν τις εξελίξεις στην περιοχή τους.
όταν μιλάμε για την περίοδο 2014-2020, και εμείς ως πολιτική ομάδα και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι ευρωβουλευτές ζητάνε οι περιφέρειες να έχουν καθοριστικό λόγο και ρόλο στη διαμόρφωση του μοντέλου ανάπτυξης. Δεν μπορεί λοιπόν σε όλη την Ευρώπη να συζητάμε ότι πρέπει να είναι συνδιαμορφωτές του μέλλοντός τους οι πολίτες, οι κοινωνικοί φορείς και οι περιφέρειες, και εδώ μια εξουσία κεντρική που σε τελευταία ανάλυση δεν έχει και πια την πολιτική νομοποίηση, γιατί υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση γιατί όλα αυτά που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και αυτά που συνεχίζουν να γίνονται σήμερα, να αφασίζει αυταρχικά για το μέλλον των πολιτών, που δεν είναι ένα στιγμιαίο μέλλον, δηλαδή κάτι που θα γίνει τώρα και εντάξει δεν επηρεάζει τον κόσμο. Θα τον επηρεάσει, θα επηρεάσει τη ζωή του για πολλές δεκαετίες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό το μοντέλο πρέπει να καταγγελθεί. Γι' αυτό είπα ότι είναι ένα αυταρχικό μοντέλο λήψης αποφάσεων που πρέπει και σε κεντρικό επίπεδο στην Ευρώπη να παρουσιαστεί, γιατί ακριβώς νομίζω ότι αυτό το μοντέλο πρέπει να τελειώνει. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, αλλά νομίζω η λύση είναι περισσότερη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Να μην αφήνουμε τις κεντρικές κυβερνήσεις αθαίρετα και από μόνες τους να φασίζουν και να σχεδιάζουν το μέλλον μας. Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς και οι περιφέρειες και οι δήμοι θα πρέπει να οργανώνουν το διάλογο και να διαμορφώνουν τα δικά τους σχέδια, τα οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη η κεντρική εξουσία και να διαμορφώνουν, να συνυπογράφουν ό,τι είναι να γίνει στην περιοχή. Άμα οι τοπικές κοινωνίες είναι αντίθετες, πρέπει να σεβαστούμε κεντρική εξουσία, να σέβεται τις αποφάσεις τοπικών κοινωνιών. Και ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο σχετίζεται επίσης με το χρυσό και από τις ερωτήσεις τις οποίες υποβάλλατε, αλλά και από την έρευνα γενικότερα την οποία έχετε κάνει σε προσωπικό επίπεδο και μέσα από το προσωπικό σας ενδιαφέρον ως ευρωβουλευτής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο άλλο εμπειρικό δεδομένο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας που υπάρχει εξόρεξη χρυσού, όπου χρησιμοποιείται κάποια άλλη μέθοδος πέραν αυτής του Κυανίου που είναι ευρέως διαδεδομένη. Κοιτάξτε, έχουμε βρει πολλές εκθέσεις και εκδόσεις των ίδιων των βιομηχανιών εξόρυξης χρυσού, που ίδιες αναφέρουν ότι πάνω από το 89% των εξορύξεων χρυσού βασίζονται στο Κυάνιο. Ακόμα και αυτές οι πιλωτικές εφαρμογές που αναφέρονται θα εφαρμοστούν σε πραγματική βάση, δεν ισχύουν, αλλά πολλές φορές είναι το πρώτο βήμα για παραπλάνηση, όπως έχει γίνει και στην Βουλγαρία. Έχω καταθέσει σχετικές ερωτήσεις. Τις επόμενες μέρες περιμένουμε την απάντηση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά σας λέω ότι ακόμα και εδώ, να μην χρησιμοποιηθεί το Κυάνιο και πάει κάπου αλλού, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι και κάπου αλλού, στην Αφρική ή οπουδήποτε αλλού γίνει επεξεργασία, το λέω γιατί έχουν συμβεί mm-hmm. πολλά τέτοια, Κυάνιο θα χρησιμοποιηθεί. Επομένως, μόνο για λόγους παραπλάνησης χρησιμοποιείται αυτή η λογική στην περιοχή. Μόνο για λόγους παραπλάνησης λοιπόν, μένουμε σε αυτό και έτσι να σας καληνυχτήσουμε για